Κύριε Πιταράκη, κύριε Γεωργιάδη, το ζήτημα υπόθεση Γεωργούλη είναι μια πάρα πολύ μελανή κοιλίδα στον δημόσιο βίο της χώρας. Το ζήτημα της διαρροής των στοιχείων της καταγγέλου σας είναι εξίσου σοβαρό και αναρωτιέμαι για την κυρία Κασιμάτη και για όλους τους συνυποψήφιούς της πώς αισθάνονται και πώς θα πάνε στις εκλογές έχοντας τα ψηφοδέλτιά τους, δύο γυναίκες μάλιστα υποψήφιες, που έκαναν αναρτήσεις με εξαιρετικά χυδαίο περιεχόμενο απέναντι σε μια γυναίκα που υπερασπίστηκε όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και κάθε μελλοντικό αυριανό υποψήφιο θύμα κακοποίησης και βιασμού. Σε σχέση με το διάγγελμα του Πρωθυπουργού και αφού κλείσω με την ευθύνη, αφού ανοίξω με την ευχή, επειδή σήμερα είναι ένα εξαιρετικό πάνελ, δεν μου έχει ξανατύχει, ξέρετε, να είμαι με άλλες δύο γυναίκες από τα άλλα δύο κόμματα. Μας τυχαίνει συχνά, να ξέρετε. Ωραία, ωραία. Και είναι ένα πολύ ευχάριστο, αλλά και παραπλανητικό πάνελ, γιατί αυτή τη στιγμή οι γυναίκες στη Βουλή είναι κάτω, είναι στο 20% του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Άρα, από την καρδιά μου εύχομαι στην επόμενη Βουλή αυτός ο αρνητικός σχετισμός να μην επαληθευτεί και στο επόμενο βεβαίως Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί η κυβέρνηση του κύριου Μητσοτάκη ήταν μια κυβέρνηση επί της ουσίας με ελάχιστες γυναίκες. Λοιπόν, πάμε στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ήθιστε φυσικά να κάνει έναν απολογισμό και συνήθως έτσι οι Πρωθυπουργοί αρέσκονται στο να ωρεοποιούν τα πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ανίκητη. Τα νούμερα είναι ανίκητη και τα στοιχεία είναι ανίκητα. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τις αυξήσεις στις συντάξεις. Πρέπει να πούμε ότι προεκλογικά ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε με την διαβεβαίωση ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου είναι εδώ και οι επιδοματικές πολιτικές που αναγκάστηκε να δώσει είναι γιατί πάνω από 900.000 συνταξιούχοι στην πρώτη φάση δεν είδαν ούτε ένα ευρώ σύνταξη. Μίλησε για τις 300.000 θέσεις ανεργίας και για το πώς η χώρα μας προχωράει στο θέμα αυτό. 300.000 θέσεις εργασίας. Είναι θέσεις εργασίας κακοπληρωμένες, μερικής απασχόλησης και πρέπει να του πει κανείς, να του θυμίσει ότι η χώρα μας δυστυχώς είναι πρώτη στην ανεργία των νέων και τρίτη στην ανεργία των γυναικών. Αυτά είναι πολύ δυσάρεστα στοιχεία. Και τέλος, μίλησε για το δανεισμό, το φτηνότερο δανεισμό με την επενδυτική βαθμίδα και τα καλά στοιχεία. Θέλω να θυμίσω τι γίνεται τώρα. Το Ταμείο Ανάκαμψης, που δεν είναι μόνο ανάκαμψης, αλλά είναι και ανθεκτικότητας και δίνει τη δυνατότητα προνομιακού δανεισμού με 1,1% επιτόκιο, τονέμονται 61 μόλις επιχειρήσεις. Και η κυβέρνηση παρακολούθησε όλο αυτό το διάστημα του καλπασμού των επιτοκίων άφωνη τις τράπεζες να εσχροκερδούν με κέρδη πάνω από 4 δισεκατομμύρια και άφησε το χάσμα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων να ξεφύγει πάνω από 4,5 μονάδες και είχε παρενέσεις προς τους τραπεζίτες. Ναι. Τώρα οι αυξήσεις των επιτοκίων τελείωσαν όπως και ο κύριος Τουρνάρας διαβεβαίωσε. Ωραία. Και έχουμε έναν δεύτερο κύκλο κόκκινων δανείων από δανειολήπτες που σήμερα θα μπουν πάλι σε κίνδυνο να χάσουν τα σπίτια τους και δεν μπορούν να δανειστούν, αλλά δανείζονται με επιτόκιο. Μάλιστα. Άνω του 5%. Λοιπόν.